Τους γονείς, κύριε Διονυσίου, ενώ υπάρχει εισήγηση των επιδημιολόγων να ανοίξουν τα γυμνάσια 29 Μαρτίου, το Υπουργικό αποφάσισε να μην τα ανοίξει. Καλημέρα. Καλημέρα. Έχουμε ακούσει την απόφαση από τον Υπουργό Παιδείας πριν από λίγο. Σίγουρα δεν θα το κρύψουμε. Είναι μια απόφαση που δεν μας ικανοποιεί καθόλου. Και περισσότερο στεναχωρεί τα ίδια τα παιδιά του γυμνασίου, γιατί ανάμεναν ότι θα υπήρχε σήμερα μια διαφοροποίηση στην απόφαση. Τώρα, ενώ οι επιδημιολόγοι λένε επανέναρξη της λειτουργίας, το διαβάζω από την εισήγηση που στάλεγε σήμερα στο Προεδρικό. Επανέναρξη λειτουργίας γυμνασίων με φυσική παρουσία Παγκύπρια 29 Τρίτου. Ναι, ακριβώς είναι αυτό που μας λυπεί, το γεγονός ότι εφόσον πλέον την προηγούμενη εβδομάδα ακούαμε ότι θα έπρεπε να γίνει σύσταση από την επιδημιολογική ομάδα, σήμερα που βλέπουμε ότι έγινε η εισήγηση από την επιδημιολογική ομάδα, τελικά πάρθηκε η απόφαση από το Υπουργικό Συμβούλιο να μην υιοθετηθεί η απόφαση αυτή. Εμείς θα αξιολογήσουμε όλη αυτή την κατάσταση που έγινε εντός της ημέρας, αγαπητέ Νικήτα, σε σχέση φυσικά και με την επιδημιολογική εικόνα, το ότι έχουν εισηγηθεί οι επιδημιολόγοι, και αναλόγως θα πάρουμε και τις επόμενες αποφάσεις εντός της ημέρας. Δηλαδή, τι θα κλιμακώσετε τα μέτρα, τι θα κάνετε τώρα? Κοιτάξτε, σίγουρα οι σκέψεις που υπάρχουν από μέλη είναι να συνεχίσουν τα μέτρα. Τώρα ποια μέτρα θα μπορούν να συνεχίσουν δεν γνωρίζω. Θα περιμένουμε τις εισηγήσεις από τα μέλη, από τις υπόλοιπες ομοσπονδίες, και αναλόγως θα πράξουν. Είχαμε προγραμματίσει 11 και 45 να μιλήσουμε τηλεφωνικά με τον Υπουργό της Παιδείας. Τώρα μας ενημερώνουν ότι είναι σε σύσκεψη και δεν μπορεί. Του στέλνω και μηνύματα, τα αγνοεί. Εν πάση περιπτώσει, γιατί τώρα, μέχρι τώρα μας έλεγαν ότι είναι οι επιδημιολόγοι που δεν θέλουν. Τώρα δεν ξέρω γιατί, ενώ οι επιδημιολόγοι θέλουν, δεν θέλει η κυβέρνηση. Εμείς το λέγαμε και η περασμένη εβδομάδα, αγαπητέ Νικήτα, ότι ήταν διαφορετικές οι συστάσεις και των επιδημιολόγων και την περασμένη εβδομάδα. Εμείς θεωρούσαμε ότι ήταν πολιτική η απόφαση που πάρθηκε. Άρα φαίνεται ξεκάθαρα τώρα ότι επαληθευόμαστε με αυτά που λέγαμε την περασμένη εβδομάδα. Σίγουρα πλέον η ευθύνη αποκλειστικά ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας για το γεγονός ότι σήμερα πρέπει να ανακοινώσει πλέον μέτρα στήριξης όσον αφορά τους μαθητές του γυμνασίου, όσον αφορά το εκπαιδευτικό κομμάτι, αλλά και πώς θα στηρίξει το θέμα της προσαρμογής με την επάνωδο του και την επανένταξή του στη σχολική μονάδα και στο ψυχολογικό κομμάτι μέχρι να ολοκληρωθεί η σχολική χρονιά, αν και εφόσον ολοκληρωθεί η σχολική χρονιά για τα παιδιά του γυμνασίου με τον ρυθμό και τις αποφάσεις που παίρνουν. Τι εννοείται μέτρα στήριξης, εξηγήστε μου να καταλάβουμε. Κοιτάξτε, μένους είναι ακόμα περίπου 1,5-2 μήνες στο σχολείο με φυσική παρουσία. Νομίζω ότι επιστρέψουν τα παιδιά στις 5 του Απριλίου, όπως λέει και το τελευταίο διάταγμα. 2 μήνες με την ύλη όπως σχεδιάστηκε από την αρχή από το Υπουργείο Παιδείας δεν μπορεί να εφαρμοστεί, όσον αφορά το διδακτικό χρόνο βρούμε από το Πάσχα, όσον αφορά το διδακτικό χρόνο βρούμε με παράταση της σχολικής χρονιάς μέχρι 29 του Ιούνιου. Άρα πρέπει πλέον το Υπουργείο Παιδείας σήμερα να ανακοινώσει τον ανασχεδιασμό της σχολικής χρονιάς για τα γυμνάσια, να επικεντρωθεί στους δείκτες επιτυχίας, στις πυρηνικές γνώσεις για τα παιδιά του γυμνασίου, να μας πει τις αποφάσεις του όσον αφορά τις τελικές εξετάσεις που έχουν τα παιδιά του γυμνασίου στο τέλος της σχολικής χρονιάς, τι θα συναντήσουν τα παιδιά με την επάνωδό τους όσον αφορά διαγωνίσματα και άλλες μορφές αξιολόγησης, και όσον αφορά πώς θα τους στηρίξει στο ψυχολογικό κομμάτι, γιατί όπως είπαμε και δεν είναι μόνο λόγια από τους οργανωμένους γονείς, είναι επιστημονικά τεκμηρωμένα από τους γιατρούς και μπορούμε να επικαλεστούμε και την Παιδιατρική Υπηρεσία Κύπρου ότι έχουν αυξηθεί τα παιδιά που έχουν παρουσιάσει κάποια συμπτώματα με μετατραυματικό στρες δεύτερου επίπεδου, κατάθλιψη, και θα πρέπει να αντιμετωπιστούν και αυτά τα προβλήματα, γιατί θα μεταφερθούν σίγουρα αυτά τα προβλήματα και στη σχολική μονάδα. Μάλιστα, λοιπόν, δεν επιστρέφουν. Εσείς θα αποφασίζετε μέτρα. Η χρονιά διαλύεται, καταστρέφεται και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Γιατί ουσιαστικά είναι Απρίλης, τώρα Μάιος δεν ξέρω πόσες μέρες του Μαΐου. Είναι και 15 μέρες το Πάσχα. Είναι μια κατάσταση, μάλιστα. Ακριβώς, αγαπητέ Νικήτα, είναι επιστροφή των παιδιών του γυμνασίου στις 5 του Απρίλη, με κάθε επιφύλαξη να λέμε τη λέξη επιστροφή. Στις 22 του Απρίλη θα κλείσουν για τις γιορτές του Πάσχα
και δεν ξέρουμε στη συνέχεια τι θα γίνει. Μάλιστα, αλλά πρέπει να μας εξηγήσουν γιατί, ενώ οι επιδημιολόγοι λένε ότι μπορούν να επιστρέψουν με αυστηρά πρωτόκολλα 29 του Μάρτη, αυτοί το μεταθέτουν για την επόμενη εβδομάδα. Το πρόβλημα όμως είναι ότι δυστυχώς ο καιρός περνά, λειτουργά εις βάρος των παιδιών, αγαπητέ Νικήτα. Έχουμε εξαντλήσει και έχουμε δώσει πάρα πολύ χρόνο όσον αφορά τον διάλογο και τις επαφές. Ειλικρινά δεν ξέρουμε τελικά ποιος είναι ο σκοπός της παραμονής των παιδιών στο σπίτι, το γυμνασίο φυσικά, αντί με φυσική παρουσία. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Διονυσίου. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.